Αλλάζουμε κλίμα. Σε ενδελεχή έρευνα για τη δράση αντιεμβολιαστών στο διαδίκτυο έχει προχωρήσει η αστυνομία. Ήδη υπάρχουν τα πρώτα αποτελέσματα και ο Παναγιώτης Πυρόπουλος είναι μαζί μας με τα ρεπορτάζ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της έρευνας που πραγματοποιούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για άτομα που προτρέπουν διαδικτυακά σε ανυπακοή και έχουν στήσει αυτή τη βιομηχανία εξαπάτησης και πώλησης, θα σου έλεγα, νομικών συμβουλών, διαβιβάστηκε στην προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωτοδικών και η οποία διέδεξε μάλιστα κατεπίκουσα έρευνα. Είναι δύο δικογραφίες με 10 τουλάχιστον υποθέσεις που αφορά ιστοσελίδες, κλειστά group και προφίλ σε social media από τα 22 συνολικά ύποπτες ομάδες. Πρόκειται για τουλάχιστον περισσότερα μάλλον από 10.000 μέλη. Βέβαια, σε αυτά εντάσσονται και άτομα που ουσιαστικά μπαίνουν και δηλώνουν σκοπτικά την δυσαρέσκειά τους απέναντι σε αυτές τις αναρτήσεις. Να σου πω ότι είχε γίνει και έρευνα από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών όσον αφορά τους Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς και μάλιστα είχε προκύψει συμπερασματικά και είχε διαβαστεί στην εισαγγελία πως πρόκειται για άτομα που ήταν μέλη των Ελλήνων Συνέλευσης του Αρτέμι Σόρα. Οι κατηγορίες όμως για τις οποίες φαίνεται ότι μπορεί να εξεταστεί και να διερευνηθεί είναι η διασπορά ψευδών ειδήσεων, η διέγερση σε ανυπακοή και απάτη. Να σου πω ότι πολλά από αυτά είναι κοινά πρόσωπα που είχαμε δει σε παλιότερες αναρτήσεις και κλειστά γκρουπ που αφορούσαν αντιβολιαστές και φαίνεται ότι είναι το ίδιο κράμα ανθρώπων όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι αστυνομικοί που διερευνούν την υπόθεση. Μιλάμε και μια ξεχωριστή δικογραφία που αφορά την ιστοσελίδα δικηγόρου, ο οποίος μάλιστα είναι αυτός που έχουμε δει στο παρελθόν, που ζητά 15 ευρώ συνδρομή ετήσια για να βρούμε το κανάλι του στο YouTube. Και μάλιστα έχει και ΙΚΕ. Έχει δηλαδή και εταιρεία όπου ανήκουν όλα αυτά και μάλιστα πρέπει όλα αυτά τα έσοδά του να δικαιολογηθούν το επόμενο φορολογικό έτος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Αυτά γιατί πληθαίνουν κιόλα τα περιστατικά, κυρίες και κύριοι, μηνύσεων κατά κρατικών λειτουργών από τους λεγόμενους Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς, με χαρακτηριστικά φαρσοκομωδίας βέβαια. Στο πλευρό τους μάλιστα έχουν και δικηγόρους που πουλάνε νομικά έγγραφα φασών για κάθε χρήση. Αστυνομικός που υπηρετεί στην Κρήτη με επιχειρήματα των αυτόχθονων ηθαγενών καλεί τους συναδέλφους του να μην εφαρμόζουν τον νόμο και να μην επιβάλλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα σε ανεμβολίαστους. Όπως φαίνεται στην επίμαχη επιστολή του που εξασφάλισε ο Sky, ο αστυνομικός υποστηρίζει πως νόμοι με υπερσυνταγματική ισχύ, συνταγματικές διατάξεις, θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνές δίκαιο και συμβάσεις, ποινικό δίκαιο και διατάξεις προστατεύουν την ανθρώπινη ύπαρξη από κάθε είδος ταπεινωτικής ή βασανιστικής μεταχείρισης, η τιμωρία που θίγει την αξία του ανθρώπου και την ισότητα μεταξύ των πολιτών. Τα σχέδια των μηνύσεων, τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, που κατηγορούν τους καθηγητές, τους δασκάλους, τους γιατρούς και τους αστυνόμους ότι διαπράττουν το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας, ενώ αυτοί δίνουν αγώνα για να μην διαδοθεί ο κορονοϊός, είναι σχέδια ποινικά τα οποία τα χαρακτηρίζω ως ασυνάρτητα, που δεν επιφέρουν καμία μα καμία συνέπεια. Το φαινόμενο των αυτόχθονων Ελλήνων που με αυτή την ανάκληση, όπως τη χαρακτηρίζουν, εκτυπωμένοι σε μια απλή κόλλα Α4, απαιτούν εξωφρενικά ποσά και καταθέτουν μηνύσεις κατά αστυνομικών και δασκάλων, προκαλούν τις ένωσες αντιδράσεις του νομικού κόσμου. Οργανωμένης προσπάθειας παραπλάνησης των Ελλήνων πολιτών, που θα μπορούσε να πάρει και τη μορφή είτε της συμμορίας ή ακόμα και της εγκληματικής οργανώσεως. Όλες αυτές οι κινήσεις που γίνονται από κάποιους με μηνύσεις κατά αστυνομικών, επιβολή δίθεν προστήμων κτλ., είναι καταφανώς αβάσιμες, στερούνται κάθε δικονομική σοβαρότητας. Η νέα φουρνιά των αρνητών, μάλιστα, που κάνει θράψη στο διαδίκτυο, έχει στο πλευρό της δικηγόρους, οι οποίοι τους προτρέπουν σε ανυπακοή και απήθεια, δημιουργώντας μια φάμπρικα απειλών και μηνύσεων. Χαιρετίζω τη θεσμική πρωτοβουλία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Πλιώτα, με την οποία πλέον σταματάνε οι αυτόφορες προσαγωγές γιατρών, καθηγητών και δασκάλων και επίσης δίνεται εντολή να γίνει προκατακτική εξέταση για να διαπιστωθεί ποιοι εκμεταλλεύονται την αφέλεια κάποιων συμπολιτών μας. Μέσα από 18 ιστοσελίδες και προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταφέρει να συμπαρασύρουν χιλιάδες άτομα και με τη δημιουργία εντυπώσεων, ψευδών ειδήσεων και ανυπόστατων ισχυρισμών θέτουν σε κίνδυνο τους ίδιους και τις οικογένειές τους.